Η γρήπη έτσι κοιμήθηκε λίγο τα προηγούμενα χρόνια λόγω των μέτρων. Εκρηκτική εκτιμάται ότι θα είναι αυτό το χειμώνα η συνύπαρξη του κορονοϊού με τη γρήπη, δεδομένου ότι η άρση όλων των περιοριστικών μέτρων έχει κάνει ακόμα πιο επιθετική την εποχική γρήπη, με τους ασθενείς στο Ρέθμνο να έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν παρέλαση στο νοσοκομείο. Στα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα σχέση με τη γρήπη. Ελπίζουμε ότι ο κορονοϊός δεν θα είναι τόσο έτσι, θα έχει φυσικά τη μετάδοση, γιατί ήδη το βλέπουμε την άνοδο ας πούμε, των κρουσμάτων, αλλά δεν θα έχει ίσως την οσιρότητα που είχε πέρυσι και πρόπερση. Και έχουμε ήδη κρούσματα, παρότι είναι αρκετά νωρίς για τη γρήπη. Μονόδρομος είναι ο διπλός εμβολιασμός των πολιτών και με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αλλά και με αυτό της γρήπης, που μπορεί να γίνει ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει η επιστημονική κοινότητα. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας για να αυτό. Υποχρεωτικά θα κάνω λόγω ηλικίας ένα από τα δύο, και όποιον να είναι. Α, όχι και τα δύο. Ναι. Ένα από τα δύο. Για ποιο λόγο? Παίζει ρόλο τελικά η γνώμη του κόσμου? Αυτό θέλω να μου πείτε. Και να ρωτήσω και τους υπεύθυνους. Παίζει ρόλο η γνώμη μας επιτέλους? Νομίζω πως όχι. Εγώ πιστεύω στην επιστήμη απροκάλυπτα και είναι σημαντικό να λαμβάνουν, είναι η μόνη σωτηρία μας. Και πρέπει βέβαια για να κατέβει το κόστος στο κοινωνικό να το αντιληφθούν όλοι οι άνθρωποι να γίνει το εμβόλιο. Αυτό που συστήνουμε είναι οπωσδήποτε ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Σε σχέση με τον εμβολιασμό με τον COVID, επειδή πολλοί ρωτάνε, μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή, δεν υπάρχει χρονισμός. Μπορεί να το κάνει ταυτόχρονα, μπορεί να το κάνει μετά, μπορεί να το κάνει πριν. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα σε σχέση με το εμβόλιο της γρήπης. Και καλούμε όλο τον κόσμο που εμβολιαζόταν τόσα χρόνια και άλλους που δεν εμβολιαζόταν να εμβολιαστούν για τη γρήπη. Σύμφωνα με τη λοιμοξιολόγο του νοσοκομείου Ρεθύμνου Ελένη Ιωαννίδου, ο αντιγρυπικός εμβολιασμός θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, ώστε μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, το αργότερο αρχές Δεκεμβρίου, οι πολίτες να είναι πλήρως θωρακισμένοι κατά της εποχικής γρήπης. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ειδικών μπαίνουν και οι αλλαγές στη διαχείριση του σχεδιασμού τους για την αντιμετώπιση των περιστατικών από κορονοϊό και γρήπη. Η COVID κλινική ελπίζουμε να μαζευτεί λιγάκι, αλλά αυτό έχει να κάνει με τον αριθμό των κρουσμάτων που θα είναι. Δεν μπορεί να κλείσει, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν και η διασπορά μέσα στις κλινικές θα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Άρα στο σχεδιασμό δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλάζουν σε σχέση, ας πούμε, χαλαρώνουν λίγο τα μέτρα σε σχέση με το πώς θα εξετάζουμε τα περιστατικά στα επίγοντα και ποια θα θεωρούμε ύποπτα κλπ. Αλλά η κρινική COVID παραμένει.